Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πανάκριβα πληρώνουμε τα δημόσια έργα στη χώρα μας, κάτι το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ευρωπαϊκή βόμβα λοιπόν για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Καταδεικνύει αυτό που γνωρίζουν τόσα χρόνια όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ότι τα έργα στην Ελλάδα και κοστίζουν πολύ και κάνουν και αρκετά χρόνια, 4 με 5, να παραδοθούν. Είναι ενδεικτική μια πρόσφατη μελέτη που έκανε και ο δικός μας ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανώτερης Τάξης, στην οποία περιλάμβανε ένα πλήθος έργων τα οποία έχουν δημοπρατηθεί τα τελευταία χρόνια, και είναι ενδεικτικό ένα παράδειγμα, ένα έργο που είχε προϋπολογισμό σιδηροδρομικό 100 εκατομμύρια ευρώ, η κοινοπραξία το χτύπησε με μια έκπτωση 50%, που σημαίνει ότι στοίχισε 50 εκατομμύρια ευρώ. Όμως τελικά το έργο και καθυστέρησε 4 χρόνια με 5 χρόνια να παραδοθεί και τελικά στοίχισε 200 και 300 εκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ. Αφενός μεν, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το σύστημα των δημοσίων έργων στην Ελλάδα είναι μεγάλες εκπτώσεις οι οποίες δίνονται από τους κατασκευαστές. Έχουμε έργα τα οποία οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι και το 60%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα έργα να μην βγαίνουν, να καθυστερούν. Υπήρχαν και πτωχεύσεις τεχνικών εταιριών όλα αυτά τα χρόνια, να μην βγαίνουν, να αναγκάζονται νέες κοινοπραξίες να πάρουν το έργο, να υπάρχουν υπερβάσεις και τελικά τα έργα να κάνουν και πολύ περισσότερα χρόνια να παραδοθούν. Αρκεί να σημειώσουμε ότι ένα έργο, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του είναι τα 6 χρόνια. Εδώ κάνουμε 10 και 15 χρόνια για να παραδοθεί ένα έργο. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι από τους πλέον ωφελημένους από πλευράς εισπράξεων και νοτικών κονδυλίων για τα δημόσια έργα. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν σημαντικές υπερβάσεις του προϋπολογισμού. Και υπήρχαν και μια ενδεικτική και τελευταία περίπτωση που θα ήθελα να αναφέρω. Υπήρχαν έργα, όπως ας πούμε για παράδειγμα η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, στην οποία είχαν συμφωνήσει, ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 472 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως τελικά ποτέ δεν έγινε, γιατί και η κοινοπραξία και οι τράπεζες κατήγγειλαν τη σύμβαση, και το δημόσιο αναγκάζεται να έχει πληρώσει χρήματα αποζημίωση γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο τελικά το οποίο ποτέ δεν έγινε. Και επίσης είναι και ακριβά τα έργα στην Ελλάδα. Δηλαδή η Εγνατία Οδός, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στα 65 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο μας στοίχησε. Όταν σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες το κόστος του χιλιομέτρου ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.